Έχουμε επιστρέψει λοιπόν κοντά σας με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Βούτση. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε λίγο. Όμως πρώτα θα μου επιτρέψετε να συνδεθούμε με την Ευελπίδωνο. Ο Μιχάλης ο Τεζάρης είναι εκεί. Θα του δώσουμε το λόγο αμέσως. Θα μιλήσει με τον κύριο Τζανίνε, δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας, για τον πόλεμο αυτό που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Δήμου και της ΕΙΔΑΠ και έχει ως συνέπεια να μείνουν απλήρωτοι δεκάδες εργαζόμενοι στο Δήμο. Αλλά και χωρίς νερό, δημοτικοί οργανισμοί, ανάμεσα στους οποίους και βρεφοκομεία. Μιχάλη. Το μόνο που έχω να πω, Πόπη, για να δώσω αμέσως το λόγο στον Δήμαρχο, είναι ότι η ΔΑΠ μετά από απόφαση του δικαστηρίου προχώρησε στην κατάσχεση της μισοδοσίας των εργαζομένων τόσο για τον Ιανουάριο όσο και για τον Φεβρουάριο, προκειμένου να λάβει τα χρήματα από οφειλές που είχε ο Δήμος προς την ΕΙΔΑΠ. Αποτέλεσμα αυτό που προείπες, 640 εργαζόμενοι να είναι χωρίς μισθοδοσία, οι οικογένειές τους να έχουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά και βιοπορισμού. Και εδώ τώρα σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η αίτηση ακύρωσης κατάσχεσης που έχει καταθέσει ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας. Κύριε Τζανί, λίγα λόγια για την όλη υπόθεση. Πραγματικά είναι, όπως είπατε χθες, η πρώτη στην Ελλάδα που συμβαίνει έτσι, κατάσχεση από μια δημόσια υπηρεσία από μια άλλη. Είχε πρωτοτυπήσει πάλι η ΕΙΔΑΠ στον Δήμο, ο οποίος τη φιλοξενεί δωρεάν 50 και πλέον χρόνια, και μας έκανε τον μπουναμά το Χριστουγεννιάτικο το 2011 και μας κατάσχεσε τα χρήματα για πρώτη φορά του Δήμου, χρήματα τα οποία τα είχαμε πάρα πολύ ανάγκη για να πληρωθούν όχι μόνο οι εργαζόμενοι που πραγματικά... Είσαι δικαίωμα να, να προχωρήσει στην κατάσχεση αυτή, Δήμαρχε. Δεν σας άκουσα. Είχε το δικαίωμα, νομοποιείται να τα κατασχέσει τη μισθοδοσία του Δήμου. Ηθικά όχι. Δυστυχώς όμως με τις νέες νομοθεσίες που έχουν προκύψει υπάρχει αυτό το δικαίωμα, υπάρχει αυτό το παράθυρο. Όμως προσέξτε, σε ένα Δήμο ο οποίος νοικοκυρεύει τον Δήμο οικονομικά, σε μια δημοτική αρχή η οποία μειώνει το χρέος. Παραλάβαμε ένα υπέροχο χρέος, απλήρωτο το νερό από το 1997. Η κατάσχεση που είχε γίνει λοιπόν τον Νοέμβριο του 2011 αφορούσε 3.330.000. Σήμερα λοιπόν η κατάσχεση αφορά 2.700.000. Βλέπετε ότι και η ίδια η ΕΙΔΑΠ παραδέχεται ότι το χρέος μειώνεται. Γιατί ο κύριος Σταυρίδης, ο πρόεδρος της ΕΙΔΑΠ, στο καθόλου έγκριτο κανάλι σας, βγήκε σε πρωινή εκπομπή, στην πρωινή εκπομπή και παρουσίαζε άλλα στοιχεία. Του είπα λοιπόν ότι τα στοιχεία όλα είναι εδώ. Είπε ο κύριος Σταυρίδης ότι η ΕΙΔΑΠ, εντάξει, κατά λάθος έκοψε το νερό από ένα παιδικό σταθμό. Προσέξτε, δύο παιδικοί σταθμοί στο Κερατσίνι. Το πνευματικό κέντρο, το δεύτερο καπί Δραπετσόνας, το δημοτικό στάδιο Κερατσινίου, το κλειστό με τα ποδητήρια, το πολύκεντρο Πρόνοιας και επίσης ακόμα δύο παιδικοί σταθμοί, το τέταρτο καπί Κερατσινίου, το γήπεδο ποδοσφαίρου, το γήπεδο Κερατσινίου, όλα αυτά έχουν ποδητήρια και πάνε παιδιά. Το κλειστό δημοτικό στάδιο Δραπετσόνας και τέλος το βρεφονηπιακό σταθμό του Κερατσινίου που εξακολουθεί το νερό να είναι κομμένο στο βρεφονηπιακό σταθμό. Ωστόσο, λέω. Υπάρχουν χρέη του Δήμου προς την ΕΙΔΑΠ. Αυτά δεν τα αμφισβητείτε. Τα οποία όμως. Βεβαίως, δεν τα αμφισβητώ. Τα οποία όμως τα νοικοκυρεύουμε. Έχουμε μειώσει το χρέος 475.000 ευρώ. Αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Σταυρίδης και λέει ότι τρέχοντες λογαριασμούς δεν τους έχουμε πληρώσει. Ας ρίξει μια ματιά σας παρακαλώ το λογιστήριό του. Έχω εδώ λογαριασμούς που λένε ότι είναι 2.228 παράδειγμα. Ο λογαριασμός απλήρωτος, αλλά το τρέχον χρέος είναι 57 ευρώ. Και παρουσιάζει αυτές τις οφειλές ότι ο Δήμος... Για να καταλάβουμε δηλαδή, Δήμαρχε, μισό λεπτό, εσείς αυτό που κάνατε είναι να ρυθμίσετε το χρέος του Δήμου προς την ΕΙΔΑΠ και είστε συνεπείς στην καταβολή της δόσης της κάθε ρύθμισης δηλαδή. Βεβαίως κάθε μήνα παίρνει η ΕΙΔΑΠ 30.000 ευρώ. Τον περασμένο μήνα δεν ήμασταν συνεπείς λόγω κατάσχεσης και απροειδοποίητα. Αλλά πάντως δεν αναιρείται το. Οι αριθμοί δεν αναιρούνται. Το γεγονός είναι ότι έχουμε μειώσει το χρέος 472.000 ευρώ. Καταρχάς τώρα έχουν αποκαταστήσει τη σύνδεση με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ. Από την ΕΙΔΑΠ ή εξακολουθούν να μην έχουν νερό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο βρεφονηπιακός σταθμός εξακολουθεί να μην έχει νερό. Αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη μεριά, στα δικαστήρια τώρα γιατί είστε, τι ζητάτε εσείς? Είμαστε στα δικαστήρια για να ανακαλέσουμε την κατάσχεση των χρημάτων του Δήμου που δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους, δεν είναι μόνο η μισθοδοσία των εργαζομένων. Ο Δήμος με αυτά τα χρήματα πληρώνει τα απορριμματοφόρα, τη μερζίνα των απορριμματοφόρων και το συνεργείο. Έτσι, για να μπορούμε να έχουμε καθαριότητα. Πληρώνει μια σειρά από κοινωνικές παροχές. Πόσοι εργαζόμενοι σας έχουν μείνει χωρίς μισθό? Είναι 640 εργαζόμενοι. Οι οποίοι... 640 οικογένειες υποφέρουν. Πόσο καιρό τώρα είναι ο μισθός του Φεβρουαρίου που δεν κατάφεραν να πάρουνε? Είναι Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Γιατί η κατάσχεση έχει προκύψει από τον Ιανουάριο. Και δεν δουλεύουν και οι υπηρεσίες καθαριότητάς σας?
Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους που παρότι απλήρωτοι με το φιλότιμό τους και καταλαβαίνοντας, κατανοώντας το λειτουργήμά τους και την κοινωνική προσφορά που δίνουν στους δημότες, στους χυμάζοντες συνδημότες μας, στους φτωχούς συνδημότες μας, για να κρατήσουμε ψηλά λοιπόν την αξιοπρέπεια της ζωής μας και της πόλης μας, οι εργαζόμενοι παρότι απλήρωτοι δουλεύουν φιλότιμα. Μάλιστα. Θα κάνω μία παρέμβαση εδώ για να δώσω το λόγο για ένα δευτερόλεπτο, Πόπη, αν θες, στον πρόεδρο των εργαζομένων. Κύριε Σαββόπουλε, μου λέγατε πριν ότι οι εργαζόμενοι παρότι προσπαθούν, κάποιοι δεν έχουν τα λεφτά για να πάνε ούτε στην εργασία τους και πάνε άλλοι με τα πόδια και άλλοι έχουν ζητήσει άδεια για να μην έρχονται στη δουλειά. Ναι, σας λέω χαρακτηριστικά και πριν σας πω αυτό, ότι ανεξάρτητα από την πολιτική των μνημονίων που μας έχει φέρει σε εξαθλίωση με μισθούς 700 ευρώ, έρχεται τώρα η ΕΙΔΑΠ δείχνοντας, ένας δημόσιος οργανισμός, ο οποίος επί της ουσίας διαχειρίζεται δημόσιο αγαθό, να μπλοκάρει τους λογαριασμούς της μισθοδοσίας των εργαζομένων, προχωρώντας τους βέβαια σε περαιτέρω εξαθλίωση. Γιατί το επόμενο δίμηνο δεν πρόκειται να πληρωθεί κανείς από τους 640 εργαζόμενους. Για ένα υποτιθέμενο χρέος, ίσως ξέχασε ο Δήμαρχος να σας πει ότι η ΕΙΔΑΠ οφείλει στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας και δεν οφείλει ο Δήμος Δραπετσόνας. Σχετικά με τους εργαζόμενους και την κατάσταση. Σχετικά με τους εργαζόμενους, σας λέω ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία τους, γιατί δεν έχουν ούτε 5 ευρώ να βάλουν βενζίνη. Μάλιστα. Στο μηχανάκι λοιπόν, του, στο αυτοκίνητό του. Κατανοητό, κάτι παραπάνω από κατανοητό. Μιχάλη. Προειδοποιούμε τη διοίκηση τη ΕΙΔΑΠ. Μισό λεπτάκι, θέλετε για να έχω επαφή. Μιχάλη, σε παρακαλώ, αν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο κάτι τελευταίο. Δήμαρχε, είναι χρέος του Δήμου προς την ΕΙΔΑΠ μεγάλο, απλήρωτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα οποία κάποιος δημιούργησε. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι άιντε βάζουμε ένα χ τώρα, το διαγράφουμε και πάμε στο μηδέν από εδώ και στο εξής. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εσείς καταρχάς πόσο καιρό είστε εσείς στο Δήμο, πόσο καιρό είστε δήμαρχο. Δύο χρόνια. Είχατε στο παρελθόν ανάμειξη με τη συγκεκριμένη θέση. Ήσασταν... Όχι με τη συγκεκριμένη θέση, όχι. Ήμουν 10 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. 8 χρόνια και τώρα άλλα 2 χρόνια δήμαρχος. Δεν τα βλέπατε τότε λοιπόν, δήμαρχε, όλη αυτή την κακοδιαχείριση που γινόταν. Δεν τη βλέπατε, δεν κάνατε κάποιες κινήσεις εσείς για να το σταματήσετε αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα καλείστε να διαχειριστείτε μια κατάσταση στην οποία από ό,τι μας λέτε ήσασταν παρόν, τα βλέπατε. Γι' αυτό ακριβώς με τίμησε ο λαός με την ψήφο του, γιατί τα κατήγγειλε ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία. Κατήγγειλα αυτή την κακοδιαχείριση και αυτή η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Και γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ. Όμως σήμερα μπαίνουμε σε μία τάξη. Νοικοκυρεύουμε τα πράγματα. Κάναμε συμβιβασμό με την ΕΙΔΑΠ. Κάναμε ένα διακανονισμό. Έτσι. Άσχετα τις υπόλοιπες διεκδικήσεις μας. Έτσι, που πραγματικά μας χρωστάει η ΕΙΔΑΠ λεφτά, αλλά αυτό είναι μια υπόθεση που θα την κρίνουν τα δικαστήρια. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι σε έναν καλοπληρωτή είναι αδιανόητο ο Δήμος, συγγνώμη, η ΕΙΔΑΠ, ένα καλοπληρωτή Δήμο, η ΕΙΔΑΠ λοιπόν κόβει την παροχή του ρεύματος από βρεφονηπιακούς σταθμούς. Γιατί το κάνει. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση, Μιχάλη Τεζάρη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα βγάλει και το δικαστήριο, τι θα αποφασίσει το δικαστήριο για τις κατασχέσεις. Μου είπαν από το κοντρόλο ότι πραγματικά επικοινώνησε από την ΕΙΔΑΠ ο επικεφαλής με την πρώτη γραμμή. Θέλετε λίγο να μου θυμίσετε τι είπε. Είπε ότι δεν είχε πρόθεση να κόψει το νερό από καμία εγκατάσταση παιδικών σταθμών. Έκοψε το νερό από πάρκο, μου λένε από το κοντρόλ, από όπου όμως υδροδοτούνταν ο σταθμός και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το μπλέξιμο. Ελπίζουμε να αρχίσει η αποκατάσταση αυτής της διακοπής άμεσα. Και καλό είναι αυτές οι υποθέσεις βέβαια να μην καταλήγουν. Είναι οι συνέπειες του μνημονίου αυτές. Οι δεσμεύσεις δηλαδή στη μισθοδοσία των εργαζομένων. Αυτό που δεν είναι συνέπεια του μνημονίου. Εργαζομένων σε μια περιοχή, κύριε Μητσοτάκη. Το είπατε και εσείς όμως, κυρία Τσαπανίδου. Αυτό που δεν είναι συνέπεια του μνημονίου είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο καθένας πλήρωνε όποτε γούσταρε. Ειδικά αν ήταν δημόσια. Και τώρα θα την πληρώσει ο εργαζόμενος στο Δήμο. Ήταν δημόσια υπηρεσία. Εγώ τι λέω. Εγώ ένα ερωτηματικό το οποίο έχω. Τα Υπουργεία γιατί δεν τα κλείνουν, Κυριάκο. Ένα ερωτηματικό που έχω για αυτή ξέρετε την ιστορία. Ξέρετε πόσα χρωστάνε στη ΔΕΗ. Ένα ερωτηματικό. Ξέρετε, από τα Υπουργεία, η κεντρική διοίκηση. Ένα ερωτηματικό. Θα έρθω σε αυτό. Άπειρα λεπτά. Θα έρθω σε αυτό το οποίο λέτε. Ένα ερωτηματικό το οποίο έχω εγώ σε αυτή την ιστορία είναι το εξής. Αν έγινε κάποιο συμβιβασμό. Έγινε κάποια ρύθμιση, αν ο Δήμος είναι εντάξει στην. Καθυστέρησε, λέει, στην καταβολή. Δεν είναι όμως το ζήτημα. Εκεί πέρα νομίζω ότι. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει και λίγη ανοχή από την επιχείρηση. Πόσο μάλλον αν υπάρχουν δείγματα καλής θέλησης ότι πραγματικά ο Δήμαρχος θέλει να νοικοκυρεύσει τα οικονομικά του Δήμου. Αλλά αυτό το πλέγμα των οφειλών από φορείς του Δημοσίου προς άλλους φορείς του Δημοσίου είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει και μας πηγαίνει πάρα πολύ πίσω. Διότι όλοι θεωρούσαμε ότι αφού είναι κράτος δεν χρειάζεται να το πληρώνουμε.
Να που τώρα όμως φτάνουμε πια σε ένα σημείο να λέμε ότι δεν είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να συντηρούμε ελλείμματα, ότι στην ουσία περνάμε βάρος από μια κατηγορία φορολογουμένων, τους δημότες ενός Δήμου, σε κάποιους άλλους. Διότι τα χρήματα θα πληρωθούν. Κύριε Μητσοτάκη, ωστόσο, εσείς κάνατε κουμάντο σε αυτό το κράτος που είχε αυτή την εικόνα, που έδινε αυτή την εικόνα, και εσείς επιτρέψατε στην ΕΙΔΑΠ να προχωρήσει σε κατασχέσεις μισθών των εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ για το χρέος. Κοιτάξτε, αυτή η λύση είναι όντως μια ακραία λύση. Και θέλω να το καταθέσω δημόσια. Πόσο μάλλον, σας επαναλαμβάνω, εάν έχει γίνει προσπάθεια να γίνει μια ρύθμιση. Και αν αυτή η ρύθμιση εκπληρώνεται. Θα το πω δημόσια. Είναι ένα ακραίο μέτρο αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το δεχτώ. Τι είδα εγώ. Είδα έναν δήμαρχο ο οποίος φαίνεται να έχει καλή διάθεση αφενός να αναγνωρίσει το χρέος, ότι υπάρχει αυτό το χρέος και ότι οφείλει να το τιμήσει, και ο οποίος προσπαθεί να συμμαζέψει τα οικονομικά του Δήμου. Αυτό για εμένα θα ήταν αρκετό να μην φτάσω, αν θέλετε, εάν ήμουν ΕΙΔΑΠ, στα άκρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Βούτση, θα γυρίσω αμέσως μετά για το σχολιασμό το δικό σας, διότι από το ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι δεν πρέπει να απολυθεί η ΕΙΔΑΠ. Με τέτοια χρέη όμως, τι θα κάνετε, θα αρχίσετε να μαζεύετε από το δημόσιο? Αυτό είναι το επόμενο σκάνδαλο που ετοιμάζουμε. 70 εκατομμύρια χρέη υπάρχουν τουλάχιστον στην ΕΙΔΑΠ, τα οποία θα δοθούν. Είναι το πρικοσύμφωνο σε όποιον πάρει για να μπορεί να τα εισπράξει ύστερα. Λοιπόν, αποκρατικοποίησης και όχι μόνο, σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Με τον κύριο Βούτση από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία είμαστε στο στούντιο. Και πριν τις διαφημίσεις, χρωστώ το λόγο σε εσάς, κύριε Βούτση. Ναι, ναι. Συζητούσαμε για τις αποκρατικοποιήσεις και συζητούσαμε για την πρόθεση τη δική σας. Σε τι συμφωνείτε από όλα όσα έχουν σχεδιαστεί από την πλευρά της κυβέρνησης? Υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσε να υπάρξει μια γέφυρα, μια συνένεση, μια εθνική συνένεση, να ολοκληρωθεί κάτι προς όφελος της χώρας? Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ λίγο και στα προηγούμενα, ότι έχουν μια σημασία σε σχέση με τους Δήμους, με τις αποκρατικοποιήσεις, με ΕΧΜΗ, τα νερά, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΔΑΘ κτλ. Είναι δραματικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή πραγματικά οι Δήμοι βρίσκονται σε απόγνωση, η μείωση των κονδυλίων προς τους Δήμους, των συγκεκριμένων ας πούμε, που υπάρχουν κάθε χρόνο, είναι κοντά στο 55-60%. Δεν μπορούν να ζήσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και όχι μόνο με αυτά τα κονδύλια. Στο βρεφονιπιακό σταθμό. Πώς το ξέρουμε, κύριε Βούτση, ότι δεν μπορούν να ζήσουν? Πώς το ξέρουμε, θα σας πω εγώ τι ξέρω. Η έκθεση του Ελεκτρικού Συνεδρίου είναι πάρα πολύ πρόσφατη και έδειχνε ότι όλα τα χρήματα που έπαιρναν πήγαιναν σε απίστευτες. Σε πολιτικές γιορτές. Όχι, όχι. Σε δημόσιες σχέσεις. Όχι ότι δεν χρειάζονται και οι γιορτές και οι σχέσεις. Εγώ δεν μιλάω για αυτά. Εγώ μιλάω όποιος θέλει και όποιος τολμάει. Ο κύριος Στυλιανίδης το έχει αποτολμήσει και έχει πει ότι πράγματι δεν βγαίνουν. Γι' αυτό σας παραπέμπω εκεί να σας δώσει τα κόστη τα ελάχιστα για ένα ελάχιστο κοινωνικό κράτος, έστω αυτό που είχε στηθεί. Ποια είναι? Εγώ ξέρω ότι τώρα ο βρεφονιπιακός σταθμός της Κηφισιάς Ερυθρέας, που είναι από τα πιο πλούσια μέρη, εν πάση περιπτώσει, έχει 5 μήνες. Να πληρώσει τις κοπελιές που και βρίσκονται σε απόγνωση. Σας το λέω ευθέως. Έτσι, στο προάστιο λοιπόν και φυσικά Ερυθρέα. Και η φροντίδα στο σπίτι έχει πάει σχεδόν στα εκεί που είναι, διότι είναι ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα, και όλα τα άλλα επιδόματα που γινόταν, διότι μέσω των Δήμων γινόταν και μια επιδοματική πολιτική ή μια πολιτική ανακούφισης των ασθενέστερων στρωμάτων, πέραν της καθαυτής μισθοδοσίας. Για να μην μπούμε στο θέμα των απορριμμάτων και στο έγκλημα που ετοιμάζεται και εκεί, διότι είπατε, αν συμφωνούμε σε κάτι λοιπόν με την κυβέρνηση, σε τι να συμφωνήσουμε? Στα 4 εργοστάσια τα τεράστια, τα οποία πάνε να γίνουν στην Αττική, έξω από κάθε λογική και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει απομείωση του όγκου των σκουπιδιών, και θα πρέπει να ταΐζονται αυτά τα εργοστάσια με ποσότητες οι οποίες και λόγω κρίσεως τώρα δεν υπάρχουν. Έχουν πέσει ποσότητες στο 90% των συνοικιών και των Δήμων. Στο 10% είναι στο ίδιο. Αυτό έχει σχέση με το πόσο χτυπάει η κρίση τους πολίτες. Λοιπόν, στείνονται αυτή τη στιγμή 4 μεγάλες μονάδες, γίνονται διαγωνισμοί αυτές τις μέρες, οι οποίες θα πρέπει να τρέφονται με σκουπίδια σύμμικτα
αν είναι δυνατόν στην Ευρώπη του 2012 χωρίς να γίνει. Χωρίς να γίνει, κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλώ. Χωρίς να γίνει. Το πόσο είναι το τομέα του κυρίου Μητσοτάκη θα το δούμε σε λίγο. Εμένα δεν είναι τομέα, είναι πολιτικό μηχανικό σήμα, αλλά σας είπα, ήμουν και περιφερειακό σύμβουλο Αττικής. Τα γνωρίζω σε βάθος αυτό το φάκελο και σαν κόμμα έχουμε κάνει πολύ συστηματική δουλειά για μια εναλλακτική πρόταση, η οποία θα ανακούφιζε εντελώς στη βάση. Ας πούμε, όπως το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις 7 βαθμίδες της πρόληψης, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης και τα, που παράγουν ένα τελικό όγκο σκουπιδιών στο 1/8 αυτού νου που έχει προϋπολογιστεί να παράγεται σταθερά για να λειτουργήσουν αυτά τα εργοστάσια. Είναι έγκλημα. Και εκεί πέρα θα απορροφηθούν κάπου 150 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λιμνάζουν και πράγματι μπορούν να χαθούν αν δεν γίνουν τα 4 εργοστάσια. Αλλά γιατί να κάνω αυτά τα 4 εργοστάσια και να μην κάνω ένα πολύ σύγχρονο σχέδιο για όλη την Αττική με βάση τις αρχές που σας είπα προηγούμενα. Αυτό ηρίζει το εμπαρόδε, σας το είπα για να ζεσταθεί η κουβέντα. Δεν είναι. Για δε το γενικότερο θέμα των υποδομών, νομίζω ότι είμαστε σαφές. Η χώρα όταν βγει, και πιστεύουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, από την κρίση με οποιαδήποτε κυβέρνηση, το ευχόμαστε. Δεν λειτουργούμε καταστροφολογικά, διότι εδώ ο κόσμος αυτοκτονεί, οδηγείται στη φτωχοποίηση. Θα χρειαστεί ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και στον πρωτογενή τομέα και με επενδύσεις και αλλού, όπου είναι φανερό ότι ο δημόσιος τομέας και η μοχλή που θα έχει αυτή η κυβέρνηση που θα κληθεί να παίξει αυτό το ρόλο θα πρέπει να είναι στα χέρια της αυτή η μοχλή και όσοι είχε στα χέρια κερδοσκόπων ή των ήχηδων των φαντ του εξωτερικού που έρχονται και σε εμάς ένα-ένα, ξέρετε, για να δούνε την πολιτική μας. Οι γήπες πραγματικά μας κάθε μέρα μας λένε ελάτε να δούμε την πολιτική σας, μήπως είστε κυβέρνηση. Θέλετε μια απάντηση για το ζήτημα των απορριμμάτων. Αυτό το οποίο έχει γίνει διαχρονικά στην Αττική είναι ένα έγκλημα. Η Αττική είναι απόλυτος εξαρτημένη από έναν χώρο υποτίθεται υγειονομική ταφής απορριμμάτων στη Φυλή, με ένα τελείως προβληματικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο είναι και πολύ διεφθαρμένο. Δεν φαντάζομαι ότι και εσείς δεν θα διαφωνείτε. Σε αυτό είναι ένα βρώμικο. Νομίζω ότι στη λέξη διεφθαρμένο είναι ένα βρώμικο κύκλωμα σε όλες τις διαστάσεις του. Είναι λοιπόν σαφές ότι χρειάζονται επενδύσεις επεξεργασίας απορριμμάτων, οι οποίες να είναι σύγχρονες και θα συμφωνήσω μαζί σας, συμβατές και προς την ιεραρχία διαχείρισης απορριμμάτων την οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βέβαιο είναι όμως ότι όση πρόληψη και όση ανακύκλωση και όση κομποστοποίηση και αν κάνει κανείς επί του νοικοκυριού, πάντα, κύριε Βούτση, το ξέρετε ένα καλά. Πολύ μικρότερο ποσό όμως. Μικρότερο, αλλά υπάρχει αυτό και αυτό χρήζει μιας διαχείρισης. Ποια θα είναι αυτή η διαχείριση? Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και σας θυμίζω ότι ο διαγωνισμός σας συγκεκριμένος είναι ανοιχτός ως προς τις τεχνολογίες οι οποίες θα διαχειριστούν τα απορρίμματα. Εγγυάται ποσό. Και έχει ως βασικό. Κύριε Βούτση, να ολοκληρώσω για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Να πάμε λίγο και στις δημοσκοπήσεις, θα θέλαμε πριν σας χαιρετήσω. Βασικό κριτήριο, το τελικό κόστος για τον χρήστη. Θέλουμε δηλαδή μια λύση η οποία να είναι φιλική προς το περιβάλλον και όσο το δυνατόν πιο φτηνή. Αλλά από εκεί και πέρα, χωρίς επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, λοιπόν, η Αθήνα θα μετατραπεί, κύριε Βούτση, σε ένα απέραντο σκουπιδαριό. Και δεν προσφέρονται τα απορρίμματα. Και δεν προσφέρονται τα απορρίμματα. Θέλετε να κάνουμε μια αρχική συζήτηση για αυτό το θέμα. Κύριε Βούτση, θα μαζευτούμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Δεν προσφέρουν τα σκουπίδια για ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής τύπου κερατέας. Λοιπόν, πριν πάμε σε επαναστατικές γυμναστικές, μην απαντήσετε σε αυτό, κύριε Βούτση, σας παρακαλώ. Πάμε στις κάρτες, διότι δεν έχουμε και χρόνο για να τα σχολιάσουμε τους καλεσμένους μας. Να δούμε λίγο την εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των πολιτικών κομμάτων μέσω την εκτίμηση της public issue, μέσω της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε για την Καθημερινή και το Sky. Βλέπουμε ότι προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά, κύριε Μητσοτάκη. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Πόσο σας προβληματίζει αυτό? Εγώ δεν ήμουν από αυτούς που πανηγύριζα όταν κάποιες δημοσκοπήσεις ή πιο πολλές έδειξαν ένα μικρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι και δεν ανησυχώ ιδιαίτερα τώρα που βλέπω μια δημοσκόπηση η οποία δείχνει, αν θέλετε, ένα μικρό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο, το συμπέρασμα το πολιτικό το οποίο βγάζω εγώ από όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι η κυβέρνηση έχει ακόμα ένα παράθυρο πολιτικού χρόνου να αλλάξει τα πράγματα στην οικονομία. Παρά τον προβληματισμό που υπάρχει, παρά την ανησυχία, ουσιαστική εμπιστοσύνη σε εναλλακτική πρόταση δεν υπάρχει από τους πολίτες, αλλά υπάρχει και μια ουσιαστική προσδοκία από την κυβέρνηση τα πράγματα στην οικονομία να πάνε καλύτερα. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ένα περιθώριο ακόμα μέσα στο 2013 να γυρίσει, αν θέλετε, το παιχνίδι στην οικονομία. Και πιστεύω ότι εφόσον, όπως και εγώ προσδοκώ, το 2014 τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ότι θα μπορέσει, αν θέλετε, να παγιώσει το πλεονέκτημα που της δίνουν οι πιο πολλές δημοσκοπήσεις. Εάν όμως
τα πράγματα στην οικονομία δεν πάνε όσο καλά τα περιμένουμε, τότε τα πράγματα στο πολιτικό πεδίο θα είναι δύσκολα. Αλλά αναμφίβολα υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ακόμα πολιτικής ανοχής για την κυβέρνηση. Βλέπετε, τα λέω πολύ προσεκτικά και χωρίς, αν θέλετε, να προσπαθώ, αν θέλετε, να υπερβάλλω. Αλλά κλείνω λέγοντας ότι το γεγονός ότι η κυβέρνηση καταφέρνει μετά από 8 μήνες να είναι σταθερή λίγο πολύ στα εκλογικά της ποσοστά, έχοντας όμως περάσει πολύ επώδυνα μέτρα, σημαίνει ότι κάπου στο βάθος του μυαλού των πολιτών εξακολουθεί να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της πλειοψηφίας των πολιτών. Της πλειοψηφίας αυτών τουλάχιστον που τη στήριξαν, που στήριξαν τα κόμματα στις εκλογές του Ιουνίου. Κύριε Βούτση, λοιπόν, είναι σαν να περπατάτε σε τεντωμένη κλωστή, σε τεντωμένο σχοινί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δηλώσεις τύπου ψηλά η Καρντάτ. Ψηλά, είδατε. Δεν είναι φετίχ το ευρώ, η κυρία Μανατίδου χθες το είπε και εδώ. Ό,τι αν συμβαίνει και όσο και αν το συμμαζεύουμε, διότι εντάξει, ένας ανοιχτός διάλογος είναι και η δημόσια κονίστρα που υπάρχουν ιδιαίτερες απόψεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πάντοτε η πλειοψηφική και η συνθετική και η κομματική άποψη. Είναι αντίθετες απόψεις αυτές. Παρόλα αυτά, κύριε Τσαπανίδου, είδατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και στην προηγούμενη φάση που η δημοσκοπήση ήταν, ας πούμε, με μια πτωτική τάση, ήταν πάντοτε πάνω από το εκλογικό του ποσοστό, από το 26% που πήρα. Εγώ να σας επισημάνω τρία πράγματα με τη μετριοπάθεια που και ο κύριος Μητσοτάκης θα επισημάνει. Πρώτον, να σας πω ότι αυτά είναι συγκυριακά. Δηλαδή μπορεί το συν πλην μισό της 1%, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί, ας πούμε, ποιοτικά να δώσει μία τάση. Βεβαίως περιμένουμε από την πλευρά μας περί τον Μάρτιο, για να σας το προσδιορίσω και χρονικά, και μετά τη μεγάλη γενική απεργία που ελπίζουμε να γίνει και να κινητοποιηθεί ο κόσμος και να δώσει το δικό του σήμα και τη σφραγίδα του στις 20 του Φλεβάρη. Περιμένουμε να ποσοτικοποιηθεί και όλα αυτή η ποιότητα της αγανάκτησης που υπάρχει στον κόσμο, καθώς τώρα παίρνουν τα ραβασάκια αυτού που εμείς τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο ψηφίζαμε ή μάλλον δεν ψηφίζαμε μέσα στη Βουλή. Ένα πράγμα όμως να σας πω. Δεν έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης σταθερότητας, διότι ξέχασε πως είναι συγκυβέρνηση. Δηλαδή το κόστος, παραδείγματος χάρη για το Πασόκ, που είναι στο μισό από αυτό που είχε πάρει στις εκλογές του Ιουλίου, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τρεις μονάδες χάνουν τα συγκυβερνώντα κόμματα. Μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι στα ψηλά της και στα ίδια της. Εντάξει. Και τελευταίο, υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο διαπερνά όλες τις δημοσκοπήσεις και τις προηγούμενες και αυτές και θα διαπερνά τις επόμενες. Πως υπάρχουν περίπου δύο Ελλάδες. Μία Ελλάδα από 60-65 χρονών και πάνω, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει μία σαφή προτεραιότητα εκλογική, και μία Ελλάδα λιγότερο και στις πιο δυναμικές ηλικίες και στους πολύ νέους κτλ. Που λόγω του θέματος της ανεργίας δίνει με μεγάλα ποσοστά μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς δίνει τη Χρυσή Αυγή δεύτερο κόμμα, πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι 28 χρονών. Έτσι, και το λέω πράγματι δυστυχώς. Άρα πρέπει να δούμε πως είμαστε σε μια πολύ σύνθετη, ας πούμε, κατάσταση, την οποία εισπράττει, ας πούμε, ο κόσμος μέσω των μνημονιακών πολιτικών. Μια φράση μόνο: η πρόθεση ψήφου δεν έχει, κατά την άποψή μου, καμία αξία σε αυτή τη συγκυρία. Διότι βρισκόμαστε 7 μήνες, 8 μήνες μετά από εθνικές εκλογές. Οι πολίτες λένε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν καινούριες εθνικές εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει περάσει, αν θέλετε, την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της συνεννόησης των τριών εταίρων, και είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει τη δυνατότητα να εξαντλήσει τετραετία. Άρα εγώ θα στεκόμουν πολύ περισσότερο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στις δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι δικιά σας κυβέρνηση πάντως είναι. Εμείς μάλιστα λέμε ότι έχει και κατά πλειοψηφία ακροδεξιό πρόσημο. Την οποία στηρίζουν οι άλλοι. Θα σας διακόψω και θα σας ευχαριστήσω και θα σας χαιρετήσω. Το ακροδεξιό δεν το προφανώς και δεν το προσυμβουγραφούμε. Να είστε καλά. Πάμε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, που γίνονται αυτή την ώρα ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε σχετικά με τις καταγγελίες για κακοποίηση των συλληφθέντων στις ληστείες στο Βελβεντό. Λεπτομέρειες συγκεκριμένης υπόθεσης θα σας παρουσιάσει ο διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, αστυνομικός διευθυντής Παναγιώτης Στάθης. Κύριε Βιντά. Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ανατέθηκε μια εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελίας Πυρηνικών Αθηνών και της Κοζάνης, η έρευνα για τις συνθήκες τραυματισμού των δραστών της ληστείας που έλαβε χώρα την 1 Δευτέρου 2013 στο Βελβετό Κοζάνης. Σύμφωνα με καταγγελίες οικείων των συλληφθέντων και ανακοινώσεις, οι συλληφθέντες φέρονται ότι κακοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στα κρατητήρια της αστυνομίας. Παράλληλα με την προδικαστική έρευνα,
ανατέθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων με εντολή του κυρίου Αρχηγού άμεση αστυνομική, διοικητική, προκαταρτική διερεύνηση για συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την υπόθεση και περαιτέρω εκτίμηση λήψης απόφασης για διοικητικά μέτρα. Κλιμάκιο αξιωματικών της διεύθυνσής μας μετέβει άμεσα στην Κοζάνη και στη Βέρεια για συλλογή αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και εξακρίβωση της αλήθειας. Από την ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν τα εξής. Ως τόπος τέλεσης των φερωμένων πράξεων προσδιορίστηκε η Βέρεια. Τόπος σύλληψης των τριών δραστών της ληστείας, οι οποίοι φέρουν σωματικές κακώσεις. Ο τέταρτος δράστης συνελήφθη χωρίς να αντισταθεί στην περιοχή της αστυνομικής διεύθυνσης Κοζάνης, στο χώρο ορυχείων Πτολεμαΐδας και δεν έφερε κακώσεις. Από τα στοιχεία, ενδείξεις, προφορικές μαρτυρίες, λοιπά έγγραφα, προκύπτει σαφώς ότι υπήρξε συμπλοκή πάλι για να καταβληθεί η αντίσταση των δραστών, να επιτευχθεί η σύλληψή τους και να ελευθερωθεί ο απαχθής ιατρός Όμηρος, τον οποίο οι δράστες είχαν επιβιβάσει βία σε κλειστό φορτηγάκι που επέβαιναν. Ειδικότερα, η ύπαρξη σωματικής πάλης αστυνομικών και ληστών στο σημείο ακινητοποίησης του οχήματος των δραστών στην οδό Τρίφωνο στη Βέρεια προκύπτει από μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τόπο και οι οποίοι ανάλογα με την οπτική γωνία που βρίσκονταν μιλούν για συμπλοκή σώμα με σώμα, αντίσταση των δραστών, πτώση στο έδαφος και κύλισμα. Ο απαχθής δηλώνει ότι δεν αντιλήφθηκε με ποιο τρόπο εξήλθαν από το βάνι οι δράστες. Η μαρτυρία που λαμβανωμένουν υπόψη των συνδικών και του ρόλου του, συγκινησιακό στρες, κατάσταση αιχμαλωσίας, εκτιμάτος ειλικρινής. Ομοίως, από μαρτυρίες των αστυνομικών της ΑΔΕΛΤΑ Ημαθίας, που δεν συμμετείχαν άμεσα στην επιχείρηση σύλληψης των δραστών και εκτελούσαν βοηθητικά καθήκοντα στην έδρα, ήτι, σκοπός καταστήματος, αξιωματικός υπηρεσίας, εσωτερικές υπηρεσίες διάφορες, διεκπαιρεωτές, αγγελιαφόροι, οι οποίοι ήταν αυτόπτες κατά την προσαγωγή των συλληφθέντων στην αστυνομική διεύθυνση, προκύπτει ότι είδαν αυτούς, τους δράστες δηλαδή, να φέρουν μόλοπες, τραύματα και ίχνη αίματος στα πρόσωπά τους, κατά το χρόνο της αρχικής μεταφοράς στο αστυνομικό κατάστημα. Συνοψίζοντας, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συμπλοκής στο πεδίο από τις καταθέσεις τις προφορικές, τις μαρτυρίες των μαρτύρων, τις φωτογραφίες που ελήφθησαν στην ΑΔΕΛΤΑ Βέρειας κατά την προσαγωγή των συλληφθέντων, όπου εμφανίζονται τα πρόσωπά τους, όπως ήταν το χρόνο που μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση. Αναλυτικά, η σύλληψη έλαβε χώρα περί τη 12:50 ώρα περίπου στην οδό Τρίφωνο στο κέντρο της Βέρειας. Οι δράστες προσήχθησαν στη διεύθυνση περί την 13 έως 13:05 ώρα. Φωτογραφήθηκαν ατύπως με κινητό τηλέφωνο περί τη 13:11 έως 13:14 ώρα και με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Υπηρεσίας στις 13:30 ώρα. Το Τμήμα Ασφαλείας Βέρειας προσπάθησαν επιτυχώς αρχικά να αποστείλει τις φωτογραφίες στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, τη ΔΑΕΒ, 13:30 ώρα μέσω του υπηρεσιακού mail. Οι φωτογραφίες απεστάλησαν τελικά μέσω πάλι του υπηρεσιακού mail περί τη 13:45 ώρα. Πλέον αυτόν, από βιντεοληπτικό υλικό, εγγραφή έρασης τεχνική, αμέσως μετά την σύλληψη στον τόπο της ακινητοποίησης, καταφαίνεται το σημείο προσωρινής φύλαξης των συλληφθέντων εντός το ΑΣ και το αιμορραγικό πρόσωπο ενός εξ αυτών. Φαίνεται στις σημειωμένες φωτογραφίες με απεικόνηση από το βιντεοληπτικό υλικό. Μετά τη μεταφορά του στην αστυνομική διεύθυνση Ημαθίας, ένας από τους δράστες, νεαρής ηλικίας, 20χρονος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Βέρειας. Αρνήθηκε να δώσει πλήρη στοιχεία πλην του μικρού ονόματός του. Εξετάστηκε λεπτομερώς και η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται σε εμπεριστατωμένη ιατρική γνωμάτευση.
Αυτό ήταν η ολοκλήρωση του σκέλους σε ό,τι αφορά την διοικητική έρευνα. Η υπηρεσία μας παράλληλα συνεχίζει προδικαστική έρευνα για την οποία δεν μου επιτρέπεται και δικονομικά λόγω της αρχής μυστικότητας να δώσω οποιοδήποτε περαιτέρω στοιχείο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα κύριε Στάθη, μας τα είπατε αυτά και πρέπει να πιστέψουμε. Για να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Δεν τους χτυπήσατε, έτσι. Αν έχετε καλοσύνη στο λεπτό, κύριε Καρδιοφύλλο. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι, μας μοιράσατε και αυτό εδώ, το οποίο μόνο που το βλέπει άνθρωπος τρελαίνεται με αυτά. Εδώ. Αν έχετε καλοσύνη, ας κρατήσουν το επίπεδο συνεργασίας στα πλαίσια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Καρδιοφύλλο, μπορείτε να αφήσετε ερώτημα. Αν ναι, υπήρξε τραυματίας αστυνομικός. Αυτό περιλαμβάνεται στην αρχική δικογραφία που έχει υποβληθεί στην εισαγγελία πλημμυδικών. Ασκήθηκε και ποινική δίωξη για σωματικές βλάβες. Υπάρχει ιατρική πνευμάτευση, έχει χτύπημα στο κάτω άκρο, στον κάτω άκρο πόδα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό είναι θετικό σε ερώτηση, δηλαδή μου δίνει μια ευκαιρία για διευκρίνηση. Αναζητήσαμε για ποιους λόγους, αν υπήρχαν και τραυματίες αστυνομικοί από τη συμπλοκή. Τραυματίες δηλαδή με πολύ εμφανή τραύματα. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά όταν υπάρχει μια συμπλοκή στο πεδίο, στο δρόμο. Έχει να κάνει και με το βαθμό ευνηδιασμού, αλλά κυρίως με τους σωματότυπους. Όλα τα παιδιά αυτά, όλοι οι δράστες είναι νεαρής ηλικίας. Εάν έβλεπε κάποιος τους αστυνομικούς ήταν στην ομάδα Δίας, όπως φαίνεται δηλαδή από την περιγραφή και όπως από την περιγραφή της δικογραφίας της αρχικής. Οι σωματότυποι τους ήταν όλοι πάνω από του μέσου ανθρώπου, δηλαδή ήταν ρωμαλαίοι και γυμνασμένοι. Επομένως, κάποια στοιχεία πάλις δηλαδή, είναι δεδομένο ότι αυτός ο οποίος είναι ισχυρότερος καταβάλει κάποιον ο οποίος είναι σε μικρότερη μυϊκή δυνατότητα. Από τη στιγμή που δεν έγιναν χρήση των όπλων, εκατέρωθεν, όταν βγαίνει κάποιος, ας πούμε, να παλέψει σώμα με σώμα, πρέπει να έχει μυϊκό όγκο. Μάλιστα. Μου επιτρέψτε μου πριν τη συνέχεια των ερωτήσεων. Γιώτα Κοβώστη μένει εκεί. Παρακολουθεί τη συνέχεια των ερωτήσεων, να δούμε κάποιο σχετικό βίντεο. Παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου. Αν έχετε καλοσύνη, θα ολοκληρώσουμε. Προς Θεού. Λοιπόν, δεν ξέρω αν. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα με τη Γιώτα Κοβώστη, αλλά θα μιλήσουμε στη διάρκεια τη εκπομπή, μόλι ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε ωστόσο τον εκπρόσωπο τη αστυνομία να λέει ότι όλα. Ότι δεν υπήρξε βασανισμό, ότι τόσο οι μαρτυρίε. Υπήρξαν μάρτυρες, αυτόπτης μάρτυρες, όσο και τα πορίσματα, τα ιατροδικαστικά και τα ιατρικά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε βασανισμός και ότι όλα έγιναν στη σύλληψη, στον τόπο σύλληψης των δραστών. Θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ από τη Γιώτα Κοβώστη. Μου λένε ότι δείχνουν ένα βίντεο το οποίο καλό θέλει να παρακολουθήσουμε και εμείς αυτή την ώρα. Για να το δούμε. Μεταδίδονται αυτή την ώρα στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, τα πλάνα τα οποία κυκλοφορούν, υπήρξαν, καταγράφηκαν αμέσως μετά τη σύλληψη των δραστών. Των τριών σε ένα σημείο, σε μια περιοχή, ο τέταρτος σε δεύτερο σημείο. Αυτά τα πλάνα λοιπόν, τα πρώτα πλάνα μετά τη σύλληψή τους, παρακολούθησαν οι δημοσιογράφοι, μετέδωσε η ελληνική αστυνομία. Θα γυρίσουμε και πάλι, επιστρέφω. Όταν βλέπουμε κάτι σημαντικό θα διακόπτουμε και θα παρακολουθούμε και εμείς απευθείας και θα ακούσουμε στο τέλος τον Γιώτα Κοβώστη για το συνολικό ρεπορτάζ. Πάντως, ο τραυματισμός, ο βασανισμός δεν ήταν βασανισμός. Ήταν η αντίσταση που προέβαλαν οι συλληφθέντες κατά την προσπάθεια της αστυνομίας να τους συλλάβει. Αυτό ακούσαμε να λέει η ελληνική αστυνομία σε απευθεία σύνδεση πριν από λίγο. Θα δούμε. Στη διάρκεια της εκπομπής μας, τι άλλο θα προκύψει. Όμως, πάμε τώρα μέχρι την Κρήτη, πάμε στο Μάριο Διονέλη, δηλαδή, να παρακολουθήσουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον Άγιο Νικόλαο. Είσαι, Μάρια. Καλημέρα, Πόπη, από τον Άγιο Νικόλαο. Εδώ σήμερα πραγματοποιείται μια συγκέντρωση σχετική με το σχέδιο Αθηνά, μια διαμαρτυρία
των πολιτών του Αγίου Νικολάου και όλου του βόρειου κομματιού του Λασιθίου, καθώς το σχέδιο Αθηνά προβλέπει το κλείσιμο του ΤΕΗ που υπάρχει εδώ στον Άγιο Νικόλαο, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το νοσοκομείο, το Διαλυνάκιο της Νεάπολης, το οποίο λένε οι κάτοικοι ότι βαίνει προς κλείσιμο επίσης. Μας από τις συγκεντρώσεις εδώ, από τις ομιλίες, ακούσαμε ότι ο Άγιος Νικόλαος στο Μεραμβέλο, η περιοχή του Μεραμβέλου, δεν είναι μόνο το νησί και η Σπιναλόγκα, αυτό που βλέπουμε από τις τηλεοπτικές σειρές, είναι και οι άνθρωποι που μένουν εδώ και που έχουν φυσικά δικαιώματα. Είναι μαζί μου ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Δημήτρης Κουνενάκης. Θα του δώσω το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Πολλοί κόσμος σήμερα στον Άγιο Νικόλαο και βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση έντονη. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση, θα έλεγα πρωτοφανής για τα δεδομένα του Μεραμπέλου, γιατί το Μεραμπέλου γενικά είναι ένας ήπιος και ήσυχος τόπος. Αλλά η αγωνία, η αγανάκτηση για την αδικία που γίνεται και για την προσβολή ουσιαστικά που γίνεται με το κλείσιμο των μοναδικών σχολών που υπάρχουν στην πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου, οδηγεί σε αυτή την συγκέντρωση. Και πρέπει να πούμε, κύριε Διονέλη, το εξής, ότι και κύριε Τσαπανίδου, ότι δεν είναι δυνατόν η μοναδική πρωτεύουσα της Κρήτης να μην έχει ούτε ένα τμήμα, όταν οι άλλες τρεις πρωτεύουσες έχουν δεκάδες τμήματα. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο με τον τουρισμό. Ωραία είναι Σπιναλόγκα, ωραίες παραλίες μας, ήπιο το τοπίο, αλλά παράλληλα ένας από τους πυλώνες της ανάπτυξής μας είναι ο πολιτισμός, είναι η παιδεία. Και γι' αυτό ακριβώς στηρίξαμε τα ΤΕΗ, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά. Το νέο σχέδιο όμως μας αγνοεί εντελώς και ελπίζω ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα υπάρξουν φρονιμότερες σκέψεις, θα εισακουστούμε και αποκατασταθεί μια αδικία, δεδομένου ότι και χώρο έχουμε, δωρεάν μάλιστα στα ΤΕΗ, και μπορούν να στεγαστούν εδώ τα νέα τμήματα, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία σε επίπεδο Κρήτης και, εν πάση περιπτώσει, να συνδεθούμε την παραγωγή, να μην απαξιωθούν εγκαταστάσεις και να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία μας, το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό ιστό, ο οποίος ουσιαστικά καταραίει. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Μόνο κλείνοντας, ότι το απόγευμα έχει οριστεί αντίστοιχη συγκέντρωση στην Ιεράπετρα, επίσης για θέματα που αφορούν το νοσοκομείο της πόλης και το ΤΕΗ εκεί, το τμήμα του ΤΕΗ, που επίσης βαίνει προς κλείσιμο. Περισσότερα λοιπόν στα βραδινά δελτία ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Γιάννη Τζούνιο, είναι στις Βρυξέλλες. Σε μισή ώρα από τώρα, περίπου στη μία το μεσημέρι, έχουν δώσει το καινούργιο του ραντεβού για τη Σύνοδο Κορυφής. Τη Σύνοδο Κορυφής, Γιάννη. Έτσι είναι, Πόπη. Στη μία το μεσημέρι, λοιπόν, ήδη ξεκίνησαν να προσέρχονται οι αρχηγοί των κρατών. Ξεκινά ξανά η συνεδρίαση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι αρχηγοί των κρατών θα έχουν στα χέρια τους ένα νέο χαρτί από τον κύριο Ρομπάη. Ουσιαστικά είναι η πρότασή του, απλά με κάποιες διευκρινήσεις σε θέματα λεπτομεριών. Ούτως ή άλλως τα χρήματα και το ύψος των χρημάτων της συμβαστικής πρότασης του κυρίου Ρομπάη, που είναι 960 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι μάλλον και το νούμερο στο οποίο θα κλειδώσει ο κοινοτικός προϋπολογισμός μέχρι το 2020. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε από τα 973 δισεκατομμύρια ευρώ και οι χώρες του Βορρά, κυρίως η Αγγλία, ήταν αυτή η οποία ζήτησε περικοπές. Γνώριζαν όλοι και η ελληνική πλευρά ότι θα υπάρξουν περικοπές. Φαίνεται ότι η πρόταση των 960 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι αυτή η οποία περνάει και εκεί θα συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τη χώρα μας? Η χώρα μας προσπαθεί να εξασφαλίσει σίγουρα τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Και προχωρούν οι διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να αγγίξουμε τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα νούμερο το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ως στόχος για την ελληνική πλευρά. Περιμένουμε να ξεκινήσει η συνεδρίαση, να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Θα έχουμε ανακοινώσεις από τον κύριο Ρομπάη και τον κύριο Μπαρόζο και κατόπιν θα έχουμε ενημέρωση και από την ελληνική κυβέρνηση, δηλώσεις δηλαδή του Πρωθυπουργού. Το μόνο που θα σου πω κλείνοντας είναι ότι η συνεδρίαση διήρκησε χθες όλη τη νύχτα. Έγινε μια διακοπή μίας ώρας εκεί γύρω στη 1 το βράδυ μέχρι τις 2-2.30 και ξαναξεκίνησε σήμερα στις 7.30 ώρα Ελλάδος. Δεν έχουν καθαρό κεφάλι για να το συζητήσουν το θέμα. Σωστό είναι και αυτό που λες. Ουσιαστικά εδώ γίνεται ένα μπράτεφερ, Πόπη, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, των χωρών που δίνουν χρήματα
με τις χώρες οι οποίες ωφελούνται από τα χρήματα αυτά. Δηλαδή ο Βορράς με τον Νότο για ακόμα μία φορά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Τζούνο. Ό,τι καινούργιο υπάρξει, μας το μεταφέρει. Σας μιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαριλένα Κοπά, που είναι εδώ στο στούντιο και την καλωσορίζουμε. Καλημέρα, κυρία Κοπά, καλώς ήρθατε. Κυρία Κοπά είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζει δηλαδή από πρώτο χέρι τόσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ίσως θα μπορούσατε να μας βάλετε λίγο στα βαθιά αυτής της ιστορίας και να κατανοήσουμε δηλαδή τι αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα, κυρία Κοπά, και πόσο θα επηρεάσουν τη ζωή μας για τα επόμενα 7 χρόνια τουλάχιστον. Οι αποφάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί είναι ουσιαστικά τα λεφτά για τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής που έχουν στηρίξει τη χώρα μας πάρα πολλά χρόνια από τότε που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον προηγούμενο προϋπολογισμό ήμασταν στα 25 δις. Στον προηγούμενο μειώθηκε στα 22, αλλά με την δεδομένη είσοδο άλλων χωρών, των ανατολικών χωρών, μετά τη μεγάλη διεύρυνση του 2004, που μπήκανε 10 καινούριες χώρες, οι οποίες ήταν κυρίως κεντροευρωπαϊκές ή ανατολικές χώρες, με την Πολωνία με ένα τεράστιο πληθυσμό, μεγάλο αγροτικό τομέα, είναι λογικό να πήγανε ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων προς αυτές τις περιοχές. Είναι λογικό όμως να έχει πέσει τόσο πολύ το δικό μας κομμάτι των επιδοτήσεων σε μια φάση χρονική που είμαστε σε τόσο μεγάλη ανάγκη και που στηρίζονται πολλοί τομείς στα χρήματα αυτά. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι ο υπολογισμός των αναγκών έγινε με τα στοιχεία του 2009, πριν ουσιαστικά μπει η Ελλάδα μέσα στην κρίση. Και γι' αυτό χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από πλευράς της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εξωτερικών, για να δείξουν τη νέα πραγματική κατάσταση που βρισκόταν η Ελλάδα. Η Αττική, για παράδειγμα, έβγαινε εκτός στόχων των Ταμείων Συνοχής, θεωρείται πλέον πλούσια χώρα σε σχέση με τις πλούσια περιοχή σε σχέση με τις ανατολικοευρωπαϊκές, η οποία σήμερα εμείς γνωρίζουμε καθημερινά πόσο μαστίζεται από την κρίση. Χρειάστηκε λοιπόν μεγάλη διαπραγμάτευση για αναπροσαρμογή. Τώρα, είναι λίγο παράλογο αυτό, κύριε Κοπά. Δηλαδή, χρειάζεται να παραθέσουμε εμείς στοιχεία που να αποδεικνύουν τα στοιχεία του 8 καμία σχέση δεν έχουμε με τη σημερινή κατάσταση στους ανθρώπους που μας κάνουν φίλο και φτερό σε καθημερινή βάση γιατί είναι οι δανειστές μας. Είναι το ένα κομμάτι της Τρόικας. Τα δύο κομμάτια της Τρόικας. Είναι η απόλυτη υποκρισία. Τους βολεύει γιατί οι χώρες του Βορρά που βασικά πληρώνουν, που είναι καθαροί συνεισφορείς στο ταμείο, δεν θέλουν να δώσουν άλλα λεφτά. Θέλουν να μειώσουν και αυτά που δίνανε συνολικά, γιατί και αυτοί σε έναν βαθμό πλήττονται από την κρίση. Άρα, κάνουν τα στραβά μάτια. Δεν τους ενδιαφέρει να δουν την πραγματικότητα των χωρών της κρίσης. Και αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα και για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι συνέπειες, κυρία Κοπά, αν το πακέτο έρθει τόσο κομμένο στη μέση, έρθει το 1/3 αυτό που παίρναμε κάποτε πριν από μερικά χρόνια, ποιες θα είναι για τον μέσο Έλληνα πολίτη? Δηλαδή, θα αναγκαστούμε να βάλουμε και εμείς οι ίδιοι πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βγάλουμε φόρους, να πληρώσουμε φόρους, για να κινηθεί αυτό το χρανάζι? Ή όχι σε τέτοιο βαθμό όσο φοβόμαστε? Κοιτάξτε, η προσπάθεια αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι να φτάσουμε σε ένα ποσοστό 14 δις. Δηλαδή να μην... 14,5 είναι και 500 εκατομμύρια. Ευχόμαστε για ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν πετύχουμε αυτό, δεδομένων των συνθήκων και των χωρών που έχουν μπει, είναι ικανοποιητικό. Σίγουρα σημαίνει μικρότερη πόρη για την Ελλάδα, σε μια στιγμή που τους χρειάζεται. Γιατί κάθε ευρώ από αυτούς τους πόρους πηγαίνει σίγουρα στην ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, αυτό δηλαδή που είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο, είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έγινε, λόγω όλων των άλλων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, δεν έγινε ενδελεχή συζήτηση την προηγούμενη περίοδο. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να συγκρατηθούμε όσο καλύτερα γίνεται. Άρα κάθε δισεκατομμύριο λιγότερο που θα μας δίνουν, τόσο πιο πολύ θα μας κρατάει κολλημένους στην ύφεση. Ακριβώς. Γιατί θα συντηρεί την ανεργία σε αυτά τα επίπεδα. Απόλυτα. Τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής αυτό το νόημα έχουν. Δηλαδή να δημιουργήσουν τη σύγκληση των χωρών με τα μεγαλύτερα προβλήματα με των πιο πλούσιων χωρών. Αυτή ήταν η έννοια. Το είχαν πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Στήριξαν πάρα πολύ δημόσια έργα. Άρα, κάθε ευρώ που θα χαθεί φεύγει από την ανάπτυξη. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συζήτηση και η σημερινή διαπραγμάτευση. Πώς μπορεί ο Νότος, που βρίσκεται σε κακή κατάσταση, είδαμε τους Ισπανούς, μάλιστα σήμερα ξεκινήσαμε και με ένα βίντεο που φτιάξαν τα παιδιά της Ισπανίας, ενός σχολείου της Ισπανίας, ευχαριστώντας την Ελλάδα, και ήταν συγκινητικό και ωραίο και μας ανέβασε ηθικά. Αλλά πώς μπορεί αυτός ο Νότος να ενωθεί ώστε να ακολουθήσει μια ενιαία πορεία, να διεκδικήσει δηλαδή διαφορετικά, σε διαφορετική βάση από το σύνολο της Ευρώπης?
Και σε σχέση με τον ΝΑΤΟ, κάνατε και ένα πολύ συνέδριο, μια ημερίδα πολύ ενδιαφέρουσα τις προηγούμενες εβδομάδες κάποια στιγμή. Είναι αυτό που λέτε, ότι αυτό που έκανε εντύπωση και σε μένα και σε άλλους συναδέλφους ευρωβουλευτές από χώρες του ΝΑΤΟ, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, είναι ότι ήταν από τις λίγες περιπτώσεις, μοναδικές θα έλεγα, στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, που δεν υπήρξε μια συμμαχία χωρών με αντίστοιχα προβλήματα. Παρά τις ιδιαιτερότητες κάθε μια χώρα, είμαστε χώρες οι οποίες έχουμε μια νεανική ανεργία όλοι πάνω από 50%. Είμαστε χώρες που τα καλύτερα μυαλά φεύγουν αυτή τη στιγμή έξω. Χώρες που οι επιχειρηματίες μας δανείζονται με επιτόκια πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με το Βορρά. Άρα, σκεφτήκαμε ότι θα είχε νόημα να φτιαχτεί ένα μέτωπο των χωρών αυτών, ξεκινώντας από ένα διάλογο για να βρούμε ποια είναι τα κοινά μας προβλήματα, ποιες είναι οι διαφορές μας, ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και να αρχίσει ένας διάλογος. Φτιάξαμε λοιπόν μια διαδικτυακή πλατφόρμα, το South in Talk, με σκοπό να επικοινωνούν οι πολίτες των χωρών του Νότου μεταξύ τους, με τους πολιτικούς, με φορείς, με οργανώσεις. Και στη βάση αυτής της πλατφόρμας έγινε η εκδήλωση στην οποία αναφερθήκατε πριν λίγες μέρες στην Αθήνα, όπου ευρωβουλευτές Ισπανοί, Ιταλοί, Πορτογάλοι ήρθαν να δούμε ποια είναι τα πλαίσια της συνεργασίας μας αυτής. Επόμενο στάδιο της διαδρομής αυτής είναι στις Βρυξέλλες, 10 Απριλίου, όπου τρεις συγγραφείς του Νότου θα δώσουν τη δική τους ματιά για την κρίση. Επόμενο στάδιο είναι Πορτογαλία. Ναι, είναι ο Αλέξης Σταμάτης από την Ελλάδα. Έλληνας λοιπόν, Πορτογάλος και Ισπανός. Και η επόμενη στάση μας είναι Πορτογαλία, όπου θα συζητήσουμε πια, θα μπούμε στα βαθιά θέματα, στα πιο ειδικά, θα συζητήσουμε νεανική ανεργία. Σας θυμίζω, στην Ελλάδα 57% ανεργία για παιδιά από 18 μέχρι 35, αντίστοιχα ποσοστά και σε άλλες χώρες του Νότου. Θα συζητήσουμε λοιπόν με νεολαίστικες οργανώσεις το θέμα της νεανικής ανεργίας στην Πορτογαλία. Στόχος μας είναι να είναι ένας διαρκής διάλογος, να μην είναι ένα γεγονός, μια εκδήλωση που θα πούμε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα και μετά θα πάει ο καθένας σπίτι του, αλλά να μπορέσει να φτιάξει αυτή τη συμμαχία που τόσο έχουμε ανάγκη. Και να απαντήσει σε πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων του Νότου. Ποια είναι η ιστοσελίδα, και πάλι. Λέγεται thesouthintalk.blogspot.gr. Μια χαρά. Γιατί το ξεκινήσαμε εδώ. Οπότε... Κυρία Κοπά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας και θα σας συναντήσουμε μετά τις εκδηλώσεις αυτές που θα πραγματοποιήσατε. Πάμε εμείς ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας. Έχουμε επιστρέψει πάλι κοντά σας. Νωρίτερα είχαμε φιλοξενήσει με τον κύριο Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Βούτση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στη διάρκεια της συζήτησής μας αναφέρθηκε και σε απλήρωτους εργαζόμενους στον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό της Νέας Ερυθρέας. Παρενέβη λοιπόν, έχει πάρει τηλέφωνο, έχει βγει να βγάλουμε τώρα στην εκπομπή και να μιλήσουμε μαζί του ο δήμαρχος της Κηφισιάς, ο κύριος Νίκος Χιωτάκης. Καλημέρα σας, κύριε Χιωτάκη. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Τι συμβαίνει λοιπόν στο βρεφονηπιακό σταθμό? Είναι απλήρωτη, γιατί ο κύριος Βούτσης μας είπε ότι είναι 5 μήνες απλήρωτη εργαζόμενη. Όχι, δεν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχει ο κύριος Βούτσης. Παρακαλώ. Αν και ξέρει τα θέματα του Δήμου μας καλά, υπάρχουν απλήρωτοι κάποιοι εργαζόμενοι που τελείωσε η σύμβασή τους και έμειναν εθελοντικά προσμένοντας την καινούργια σύμβαση που θα ήταν μέσα στο Δεκέμβριο. Δεν ήρθε η σύμβαση μέσα στο Δεκέμβριο, την παρακολουθούμε και βρίσκονται αυτές οι συμβάσεις μαζί και με άλλων Δήμων. Σήμερα είναι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αναμένεται τις επόμενες μέρες να μας έρθουν στους Δήμους. Και έτσι θα καλυφθούν οι θέσεις οι 18 για το Δήμο μας. Μάλιστα. Οι περισσότερες των οποίων είναι στον παιδικό σταθμό της Νέας Ερυθρέας. Α, είναι και σε άλλα πόστα επίσης, γιατί σύνολο μιλάμε εργαζόμενων, μας είπατε. 18 στην Κηφισιά. Στο Δήμο Κηφισιάς 18. 18 εργαζόμενοι λοιπόν, οι οποίοι Μάλιστα. παραμένουν στην εργασία τους εθελοντικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Γιωτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Για να δούμε τώρα ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βάνα Κουτρουλού είναι στην αίθουσα ειδήσεων για να μας δώσει τα νέα από τον υπόλοιπο κόσμο. Βάνα. Να ξεκινήσουμε από την Τινησία, όπου εκεί αναμένονται σήμερα διαδηλώσεις και γενική απεργία των εργατικών συνδικάτων λόγω της κηδείας που θα γίνει μέσα στην ημέρα του δολοφονηθέντος ηγέτη της αντιπολίτευσης Τσόκρι Μπελαΐντ. Το κλίμα περιμένουν ότι θα είναι τεταμένο, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, καθώς έχει καταλήξει σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις των τριών κομμάτων να σχηματίσουν κυβέρνηση. Και όλοι φοβούνται τώρα ότι θα αναβιώσουν οι συγκρούσεις μετά την ανατροπή του Μπεν Άλι.
Την ίδια ώρα, θερμό επεισόδιο είχαμε μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας με φόντο τα νησιά Κουρίλες, όπου και οι δύο χώρες έχουν εδαφικές διεκδικήσεις. Η Μόσχα από την πλευρά της αρνείται ότι οι αεροσκάφοι της παραβίασαν τον Ιαπωνικό εναέριο χώρο, ενώ το Τόκιο λέει ότι έχει απογειώσει αεροσκάφη αναχέτησης, καθώς υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα και στο Λος Άντζελες έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για έναν 33χρονο, τον Κρίστοφεν Ντόρνερ, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από το αστυνομικό σώμα του Λος Άντζελες, καθώς έχει κηρύξει τον πόλεμο σε συναδέλφους του, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για την απομάκρυνσή του, την απόταξή του από το σώμα. Μέχρι στιγμής ευθύνεται και τη δολοφονία τριών ατόμων, αλλά και για επιθέσεις εναντίον τριών συναδέλφων του. Στο Μεξικό τώρα, σοκ προκαλεί η είδηση ότι μία 9χρονη κοπέλα έγινε μητέρα ενός υγιέστατου κοριτσιού, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα οι αρχές αναζητούν τον 17χρονο πατέρα, ο οποίος, εάν βρεθεί, θα διωχθεί ποινικά για σεξουαλική κακοποίηση. Να σου πω, Πόπη, ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο στο Μεξικό 318 κορίτσια ηλικίας μέχρι 10 ετών έχουν γίνει μητέρες. Και να κλείσουμε με τον Σάλλο που έχει προκληθεί στο Μπερλουσκονικό κόμμα, με την βουλευτή που βλέπουμε στα πλάνα μας, τη 47χρονη Φιορέλα Ρουμπίνο. Μετά από την αποκάλυψη στο σελίδα, σε αυτού του βίντεο που βλέπουμε, στο οποίο φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μια ερωτικού περιεχομένου ταινία. Η ίδια βέβαια σε συνέντευξη της σήμερα λέει ότι δεν έκανα, λέει, πορνό, κάτι που είχα κάνει, λέει, πριν από 15 χρόνια, αλλά έκανα τέχνη. Τώρα τα συμπεράσματα δικά σας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα συμπεράσματα δικά σας πράγματι. Να καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας την κυρία Σωτήρχου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η κυρία Φωτεινή Σωτήρχου είναι εκπαιδευτικός διδάκτορ του στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θα μας βοηθήσετε να μάθουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν πιο επιμελείς μαθητές, να διαβάζουν δηλαδή καλύτερα τα μαθήματά τους, σε όποια τάξη και αν βρίσκονται στο σχολείο, σωστά? Ποιο είναι το κλειδί γι' αυτό, κυρία Σωτήρχου? Θα σας ξεκινήσω μια πολύ έτσι συνοπτική εισήγηση με το εξής ερώτημα. Είναι δυνατόν να περπατήσουμε άνετα εάν έχουμε 2-3 νούμερα μικρότερο νούμερο παπούτσι στα πόδια μας, ή να τρέξουμε αν έχουμε 3-4 νούμερα μεγαλύτερο? Το μαθησιακό στυλ, λοιπόν, του κάθε μαθητή είναι το δικό του νούμερο παπούτσι, σε εισαγωγικά, για να μπορέσει, λοιπόν, οποιοσδήποτε από τους περίπου 1.300.000 μαθητές που έχουμε στην Ελλάδα και να είναι αυτό που λέμε επιμελής, αυτό που λέμε να έχει μια υγιή σχέση με τη γνώση, θα πρέπει να βρούμε το δικό του μαθησιακό στυλ, το οποίο είναι μοναδικό, όπως τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Πώς λοιπόν μπορούμε να το καταλάβουμε? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Μπορεί οποιοσδήποτε γονέας, παππούς, κηδεμόνας, με την συνεργασία του παιδιού, ερευνώντας 5 όψεις του παιδιού με απλές ερωτήσεις, να μπορέσει να σκιαγραφίσει ποιο είναι πραγματικά αυτό το μαθησιακό στυλ. Η πρώτη όψη θα λέγαμε ότι αναφέρεται στον κύριο λόγο, το κατά κύριο λόγο που το παιδί πιο εύκολα, πιο άνετα γνωρίζει τον κόσμο. Υπάρχουν 5 τρόποι γι' αυτό. Ο καθένας από εμάς έχει μία κλίση προς κάτι. Για παράδειγμα, ορισμένοι άνθρωποι γνωρίζουν τον κόσμο με το να τον εφευρίσκουν. Κάποιοι άλλοι υποδίονται ρόλους. Κάποιοι θέλουν να αποκτούν σχέσεις με τους γύρω τους για να μπορέσουν να τον προσεγγίσουν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι οι λεγόμενοι θεωρητικοί, οι οποίοι δημιουργούν, σκέφτονται. Η πρώτη όψη, λοιπόν, είναι το παιδί πώς καλύτερα, κατά κύριο λόγο, μαθαίνει τον κόσμο γύρω του. Μια δεύτερη όψη του μαθησιακού προφίλ είναι ποιες είναι οι φυσικές κλίσεις του παιδιού. Υπάρχουν κάποια τα οποία βλέπουμε να έχουν μια μεγάλη άνεση στη μαθηματική λογική ή στη γλώσσα ή στην μουσική αντίληψη, στην αίσθηση του χώρου, στην κίνηση. Τρίτη όψη αναφέρεται σε αυτό που ονομάζουμε ενδιαφέροντα του παιδιού. Αυτά μπορεί να μην σχετίζονται ή να μην συνάδουν
σε μια πρώτη ανάγνωση με τις φυσικές κλίσεις. Θα πρέπει να γίνονται όμως απόλυτα σεβαστά. Μια τέταρτη είναι ο τρόπος που πιο εύκολα ή με πιο πολύ όρεξη επεξεργάζεται τις πληροφορίες στο σχολείο. Κάποια παιδιά είναι ακουστικοί τύποι, κάποια άλλα είναι οπτικοί και κάποια άλλα είναι κινεσθητικοί. Μέσα από την κίνηση πολύ εύκολα αποταμιεύουν, αφομοιώνουν το ζητούμενο, αφομοιώνουν την πληροφορία. Επίσης σεβαστό, και εδώ θα έλεγα ότι σκιαγραφούμε το προφίλ του παιδιού, είναι η σχέση του με το περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιοι από εμάς που για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε χρειαζόμαστε θόρυβο και κάποιοι απόλυτη ησυχία. Φωτισμό πολύ λιγότερο. Ακόμα και η σχέση μας με το χρόνο, η θέση ή ο φωτισμός. Με απλές ερωτήσεις. Τώρα, πώς όλα αυτά, ναι, το ξέρουμε το παιδί μας. Ξέρουμε αν είναι υπερκινητικό, αν του αρέσει να διαβάζει με φασαρία κλπ. Πώς θα κάνουμε πράξη για να τα περάσουμε στο παιδί, δηλαδή τι περιβάλλον πρέπει να εξασφαλίσουμε για να μελετήσει ένα παιδί που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα εγώ, που θέλει πολύ θόρυβο, που είναι υπερκινητικό, πώς θα το βάλουμε να διαβάσει, δηλαδή πρακτικά πια. Εντελώς πρακτικά πηγαίνουμε εμείς στο παιδί και δεν περιμένουμε να έρθει εκείνο σε εμάς. Μέσα λοιπόν από την απλή συζήτηση με πολύ απλές ερωτήσεις, ξεχνάμε ότι όχι, εγώ ξέρω το παιδί μου. Το καλούμε σε έναν χώρο και σε έναν χρόνο που μπορούμε με άνεση να το κοιτάξουμε αληθινά, να το ακούσουμε αληθινά και να το αφήσουμε να μιλήσει. Του κάνουμε λοιπόν απλές ερωτήσεις για αυτά τα πέντε πράγματα που ήδη είπα και ακόμα και αν νομίζουμε ότι εκείνο δεν ξέρει, εμείς ξέρουμε καλύτερα. Ακούμε χωρίς να διακόπτουμε, χωρίς να σχολιάζουμε. Ήδη αυτή η πρώτη συζήτηση δημιουργεί μια βάση εκτίμησης και σεβασμού. Από εκεί και πέρα και το ίδιο το παιδί, ακούγοντας τον εαυτό του, αρχίζει να αισθάνεται ότι αυτό τελικά που είπα, εάν το έχω, άρα χτίζουμε μια βάση αλληλοεκτίμησης. Από εκεί και πέρα, το επόμενο βήμα είναι να πειραματιστούμε. Κάτι που τρελαίνουν τα παιδιά να το κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σωτήρικου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά. Ελπίζω οι γονείς να ακούσαν με προσοχή τόσα, είπε η κυρία Σωτήρικου. Ιδάλλως, υπάρχει και το player on demand εδώ στο sky.gr για να τα ξανακούσετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε να πάμε και πάλι λίγο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εκεί που μέχρι πριν από λίγη ώρα είχαμε την συνέντευξη τύπου της αστυνομίας για το θέμα της κακοποίησης των συλληφθέντων. Γιώτα Γκοβώστη, παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Τι έχει προκύψει λοιπόν? Λοιπόν, Πόπη, ο κύριος Στάθης, ο διοικητής των εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας, μας έδωσε όλο το χρονολόγιο ουσιαστικά το τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Μας είπε λοιπόν ότι όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα με τους τρεις συλληφθέντες τελικά και τον Όμηρο μαζί, υπήρξε μεταξύ τους συμπλοκή. Τα τραύματα προέκυψαν από αυτή τη συμπλοκή, καθώς τα τρία άτομα αντιστάθηκαν την ώρα που πήγαν να τους βγάλουν οι αστυνομικοί έξω από το όχημα. Υπάρχουν στοιχεία σωματικής πάλης και πτώσης στο έδαφος, το οποίο επιβεβαιώνουν σύμφωνα με τον κύριο Στάθη και αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή. Τώρα, κατά την προσαγωγή τους, η σύλληψη έγινε στις 1 παρα 10 το μεσημέρι. Μία η ώρα προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα και οι φωτογραφίες ελήφθησαν μεταξύ 1 και 10 και 1 και 4. Αυτές οι δύο φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Αυτό που είναι αποτέλεσμα της διοικητικής έρευνας που έχει διεξαχθεί, έχει τελειώσει αυτή η διοικητική έρευνα. Συνεχίζεται όμως το ποινικό κομμάτι και ο κύριος Στάθης μας είπε ότι από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε αν θα προκύψει κάτι περισσότερο. Αυτό είναι η σύναψη το αποτέλεσμα της έρευνας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τον Γκοβώστη. Καλημέρα. Στη Σοφία Τσίπα, καθώς οι δράσεις του ΣΚΑΙ συνεχίζονται και αύριο τι συγκεντρώνουμε, Σοφία? Αύριο Σάββατο, λοιπόν, συγκεντρώνουμε φάρμακα, όπως κάθε Σάββατο, και υγειονομικό υλικό στη Βούλα, μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, στην πλατεία Ημίων, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Ως γνωστόν, τα φάρμακα που φέρνετε μπορεί να είναι είτε από το προσωπικό σας φαρμακείο, τα οποία δεν χρειάζεται πια, και βέβαια να μην έχουν λήξει, είτε αγορασμένα από φαρμακεία ειδικά για αυτόν τον σκοπό.
Επίσης, τώρα, σχετικά με την κινητή παιδιατρική μονάδα, οι γιατροί του κόσμου, με την υποστήριξη της Vodafone, συνεχίζουν την υλοποίηση του προγράμματος δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί 1.799 παιδιά. Και βέβαια συνεχίζουμε. Και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις μας μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα www.olimazimborume.gr. Αύριο όμως έχουμε πρεμιέρα καινούργιας εκπομπής στη συχνότητα του Sky, που έχει και μία ιδιαιτερότητα. Έχει ίσως τους πιο πολλούς παρουσιαστές μαζεμένους κάτω από την ίδια στέγη, κάτω από το ίδιο πρόγραμμα. 16 στον αριθμό. Αύριο στις 5 λοιπόν το απόγευμα κάνει πρεμιέρα μία νέα ψυχαγωγική εκπομπή στον Sky. Το όνομα αυτής είναι Joy. Μία εκπομπή η οποία θα ασχολείται με τη μόδα, την ομορφιά, τη μαγειρική, την οικιακή οικονομία, τη διατροφή, το fitness αλλά και το θέατρο και το σινεμά. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση για τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου και οι παρουσιαστές είναι όλοι ένας και ένας, ουσιαστικά οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει το σύγχρονο lifestyle στην Ελλάδα. Θανάσης Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Αποστολάκης, Μέρη Γεωργού, Νάνση Ζαμπέτογλου, Πάνος Ζόγκας, Νίκη Κάρτσονα, Λευτέρης Λαμπράκης, Ανούσα Μελά, Μίνα Μπυράκου, Ρωμίνα Ξηδά, Αριάννα Παπαγιάννη, Γεωργία Παντελέ, Αφροδίτη Πατρικίου, Χριστίνα Πολίτη, Νέλη Σκαφουτόγλου και Μάσα Φασούλα. Οι καλύτεροι του είδους υπόσχονται να σας ψυχαγωγήσουν μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους σας και να σας παρουσιάσουν τις νέες τάσεις της μόδας. Ολόφρεσκη τηλεοπτική πρόταση, Σάββατο και Κυριακή, στις 5 το απόγευμα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην καινούργια εκπομπή που ξεκινά και ευχαριστούμε τη Σοφία Τσίπα. Έλατε τώρα για πρόταση ξεχωριστή, πρόταση για απόδραση της ψυχής και του μυαλού και του σώματος. Η κυρία Τατιάνα Λίγαρη είναι κοντά μας. Και δεν ήρθε με το τρένο της, το τρένο το άφησε στο ρουφ, αλλά ήρθε με όλες τις παραστάσεις που ετοιμάζει. Καλημέρα σας κυρία Λίγαρη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις μια ωραία απόδραση μέσα στην Αθήνα, όπως είπατε, μέσα από την τέχνη. Αυτό προσφέρει το τρένο στο ρουφ, αραγμένο στις ράγιες του σιδηροδρομικού σταθμού στο ρουφ εδώ και 15 χρόνια. Και πώς έχει αγαπηθεί το τρένο τώρα αυτό από τους Αθηναίους και όχι μόνο από τους Αθηναίους. Τόσα χρόνια είστε συνεπείς, κάθε χρόνο με εξαιρετικές δουλειές, εξαιρετικές παρουσιάσεις και σας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει αγαπηθεί το τρένο πολύ από το κοινό και μέσα από τις παραστάσεις. Πιστεύω όμως ότι και ο ίδιος χώρος, επειδή συνεχίζει και θα συνεχίσει να είναι ένας πρωτότυπος χώρος και για τις καινούργιες γενιές, νομίζω ότι αγαπιέται γιατί είναι τόσο πρωτοποριακός, τόσο μοναδικός σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπαίνεις και σαν να κλείνει μια πόρτα πίσω σου, αν θέλετε, από την καθημερινότητα, από όλα αυτά που μας ταλανίζουν και μας στεναχωρούν και πραγματικά ταξιδεύεις. Πόσα τετραγωνικά έχουν στη διάθεσή τους τα σχήματα για να δώσουν τις παραστάσεις τους? Έχετε και μουσικές παραστάσεις, έχετε και χορευτικές παραστάσεις τελευταία, σωστά? Φέτος κάναμε μια χορευτική παράσταση στα 4 τετραγωνικά σκηνής. Η αλήθεια είναι ότι το τρένο στο ρούφ αποτελείται από 8 βαγόνια και μια παλιά ατμομηχανή. Κάθε βαγόνι έχει τη δική του λειτουργία. Υπάρχει ένα βαγόνι που είναι η θεατρική σκηνή. Εκεί οι καλλιτέχνες έχουμε την. Το λέω έχουμε γιατί, σαν σκηνοθέτης τόσα χρόνια εκεί, προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τον κάθε πόντο της σκηνής για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις παραστάσεις μας. Άρα λοιπόν είναι 4 τετραγωνικά σκηνής και 78 θέσεις θεατών. Υπάρχει ένα βαγόνι που είναι το αυθεντικό βαγόνι του Orient Express που έχει 33 θέσεις μόνο, αλλά είναι ένα βαγόνι στο ραμ που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μουσικές ή άλλες performances και να απολαύσει και το φαγητό του. Υπάρχει ένα βαγκόν μπαρ, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, τα καμαρίνια, οι βοηθητικοί χώροι και βέβαια μια καταπληκτική αποβάθρα που εδώ και 2 χρόνια, σε μια προσπάθεια το τρένο να βρει δικούς του πόρους, να προσπαθήσει να βρει όσο το δυνατόν περισσότερους πέρα από τα ειστήρια δικούς του πόρους επιβίωσης σε αυτά τις δύσκολες περιόδους, ανοίξαμε την αποβάθρα, που είναι ένας πολύ ωραίος δροσερός χώρος μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό του ρουφ για το καλοκαίρι, με διάφορες εκδηλώσεις, δρόμενα. Μουσικά lives, οικαστικά και βέβαια ένα φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών που θα γίνει φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά από τις 24 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου για νέους καλλιτέχνες μέσα σε ένα βαγόνι που είναι με κουπέ. Δηλαδή 12 μικρά διαμερισματάκια που καλούμε νέους ανθρώπους να προτείνουν μέσα σε αυτόν τον μικρό χώρο, δηλαδή ουσιαστικά θα έχουν θεατές. Έχουν θεατές 2, 3, 5, 6 άτομα, όσα χωράνε στο κουπέ, να προτείνουν μία performance από όλους τους χώρους τέχνης. Και έχουν κατά καιρούς κάνει εκπληκτικά πράγματα τα προηγούμενα 2 χρόνια. Video artist, χορευτές, χορογράφοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, μουσικοί.
καταπληκτικά πράγματα. Η καστική. Επιμένετε μέσα, στο, μέσα στην κρίση. Τελικά πολλές φορές διερωτώ με τι ακριβώς κάνω, αλλά μάλλον είμαι πολύ πείσμων. Και πολλές φορές. Καλό χαρακτηριστικό είναι αυτό. Ναι, είμαι επίμονη μάλλον και υπομονετική, γιατί και τα προβλήματα ήταν και είναι και συνεχίζουν να είναι πολλά σε ένα τέτοιο περίεργο χώρο. Αλλά έχω υπομονή, έχω επιμονή και κυρίως... Το βγάζετε όμως. Το πάτε εκεί που θέλετε. Ξέρετε, το πιστεύω. Και δεν πιστεύω, δεν πιστεύω το τρένο ή πιστεύω. Πιστεύω στο ότι ο καθένας σε αυτόν τον κόσμο ήρθαμε για κάτι. Ακόμα και το να κάνεις παιδιά, αν τα μεγαλώσεις σωστά και αυτό είναι κάτι. Έχεις προσφέρει κάτι στο σύνολο, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία. Εγώ δεν έχω παιδιά. Έτυχε να ασχοληθώ με το θέατρο, με την τέχνη, αυτό αγαπώ, παράτησα νομικές ιστορίες, άλλα πράγματα, για να ασχοληθώ με αυτό. Δεν έχω κάνει παιδιά. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός μου σε αυτό το πέρασμα, τι αποτύπωμα θα αφήσω σε αυτή τη ζωή. Και αυτό το πράγμα μου δίνει μια δύναμη και ένα κουράγιο να παλεύω τις δυσκολίες, να προσπαθώ για να προσφέρω ουσιαστικά ό,τι μπορώ. Στο σύνολο, έτσι το βλέπω. Ναι, είναι συγκινητικό αυτό που λέω. Ναι, δεν ξέρω τι. Δεν το σκέφτομαι. Είναι να το λέει και κανείς έτσι, ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Τι βλέπει λοιπόν κάποιος που έρχεται τώρα στο τρένο, στο ρούφ, τι παραστάσεις, λοιπόν, τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις. Ναι, είχαμε τη χορευτική παράσταση, όπως σας είπα, η οποία ολοκλήρωσε τον κύκλο των παραστάσεών της λίγο πριν, λίγες μέρες πριν. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην κεντρική μας σκηνή, ας την πούμε έτσι, που είναι το θεατρικό βαγόνι και είναι πάντα η κύρια, ας πούμε, το βαρύ πυροβολικό του θεάτρου, είναι το Καβούκι του Ελέφαντα. Μια παράσταση που με πολύ, από ό,τι μου λένε εκ των υστέρων, εγώ απλώς το πίστεψα και το ανέβασα αυτό το έργο. Μου είπαν ότι είχες πάρα πολύ θάρρος και πήρες ρίσκο ανεβάζοντας μια τέτοια παράσταση. Σε μια περίοδο που όλοι θέλουμε να διασκεδάσουμε, να ξεχαστούμε στο θέατρο, να γελάσουμε για να φύγουμε από αυτή την θλιβερή καθημερινότητα. Εγώ λοιπόν διάλεξα ένα έργο ενός Καναδού Πιτσιρικά, ο οποίος είναι περίπου 32 χρονών, και έγραψε ένα έργο το 2010. Το τρίτο τέταρτο έργο του, εντυπωσιακό, δηλαδή το ότι το έγραψε στον Καναδά, που κουμπώνει απόλυτα στην πραγματικότητα που ζούμε τώρα. Μιλάει για την ανασφάλεια, για το ξένο, το διαφορετικό, αυτό που έρχεται απ' έξω και δεν το αναγνωρίζουμε, για την ατομική ευθύνη, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα στις μέρες μας. Και έχει να κάνει ουσιαστικά το Καβούκι του Ελέφαντα, σημαίνει το κλείσιμο που έχουμε όλοι μας, που έχουμε κλειστεί πια από το φόβο, από την ανασφάλεια κλπ. Στους εαυτούς μας, δεν επικοινωνούμε και έτσι δεν έχουμε μια κοινωνία η οποία να έχει γερούς συνδέσμους και γερούς αρμούς, ας πούμε, να είναι μια κοινωνία συνοχής. Πρωταγωνιστούν δύο ηθοποιοί που από ό,τι κουβεντιάζεται δίνουν ένα ρεστάλ ηθοποιίας με πολύ καλές κριτικές, ο Μάνος Βακούσης και ο Άρης Τσαμπαλίκας. Και νομίζω ότι αξίζει κανείς να το δει, γιατί είναι μια συνειδητοποίηση του εαυτού σου. Δηλαδή, μπαίνεις στο θέατρο και κάνεις ένα ταξίδι μέσα σου. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο στις μέρες μας. Να αντλήσουμε δύναμη μέσα από τέτοια πράγματα. Η δεύτερη παράσταση προλαβαίνουμε, λίγη ακόμη σοκολάτα. Λίγες παραστάσεις έχουμε. Λίγη ακόμη σοκολάτα μέχρι τις 28 Φλεβάρι. Δύο καταπληκτικές κοπελιές, ηθοποιοί, η Ρίνα Αναγνωστοπούλου και η Στέλλα Γκιζέλη, είχαν μία ιδέα να παρουσιάσουν τέσσερις διαφορετικές μέρες, τέσσερις διαφορετικές performances με τίτλο Λίγο ακόμη σοκολάτα. Και να μαγειρέψουν, ας το πούμε, δηλαδή να ασχοληθούν με τη σοκολάτα για να την προσφέρουν στους θεατές που τους παρακολουθούν. Κάθε μέρα και μια διαφορετική γεύση σοκολάτας. Άρα λοιπόν, αν πάει κανείς την Πέμπτη, θα δοκιμάσει την πικάντικη, την Παρασκευή τη γάλακτος, το Σάββατο την Πίτερ και την Κυριακή την λευκή. Μάλιστα. Είναι ιδιαίτερο πράγμα, είναι μέσα στο βαγόνι το Orient Express, 7 η ώρα το απόγευμα. Άρα λοιπόν, αντί tea time, είναι chocolate time. Και είναι η ιδέα των κοριτσιών. Είναι η ιδέα των κοριτσιών. Είχαν πάρει μέρος στο φεστιβάλ, το δεύτερο φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών, τα 12 κουπέ. Και φιλοξενήθηκαν τώρα φέτος το χειμώνα στο τρένο. Έχετε και παιδική παράσταση. Αυτό είναι ο τελευταίος έρωτας. Έχει 5 χρόνια η παιδική σκηνή του τρένου. Νομίζω ότι τα παιδιά τρελαίνονται με την ιδέα του τρένου, το επισκέπτονται, βλέπουν κάθε φορά μια διαφορετική παράσταση, αλλά τρελαίνονται με το χώρο. Και φέτος έχουμε ένα πάλι έτσι προχωρημένο κείμενο της παιδικής δραματουργίας, την Κοντορεβιθούλα, που όμως δεν έχει καμία σχέση με τον γνωστό Κοντορεβιθούλη, για να μην τα μπερδεύουμε, και δεν είναι και για πολύ μωρά παιδιά, είναι για παιδιά δημοτικού κυρίως, αλλά και για λίγο μικρότερα. Είναι ένα έργο, λέω προχωρημένο, γιατί είναι μια σύγχρονη Γαλλίδα που απευθύνεται και στους γονείς, τους κουνάει λίγο το δάχτυλο, ας το πούμε έτσι, με την καλή έννοια, γιατί πολλές φορές από την υπερπροστατευτικότητα
και την υπερβολική τους φροντίδα. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό που λέμε οι Έλληνες γονείς είναι έτσι, είναι και στο εξωτερικό και στη Γαλλία έξω και είναι Γαλλίδα οι συγγραφές. Καταπιέζουν τα παιδιά τους και δεν τους αφήνουν να χαράξουν το δικό τους μονοπάτι στη ζωή. Αυτή λοιπόν η κοντορεβιθούλα της συγκεκριμένης συγγραφέως βάζει κάποια βοτσαλάκια μπροστά της, ενώ ο κοντορεβιθούλης τα βάζει πίσω του, για να χαράξει μόνη της, με τις δικές της δυνάμεις, το δρόμο της ζωής της. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Και θα πάμε απλώς αυτό να προλάβω να πω για τους φίλους που είναι στην πρωτεύουσα και στην πατρίδα μου, ότι θα ανεβούμε στη Θεσσαλονίκη με την παιδική μας παράσταση για λίγες παραστάσεις από τις 21 Φεβρουαρίου μέχρι τις 25 στην δεύτερη σκηνή του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης και είναι από τις σπάνιες φορές που αποδρά το τρένο εκτός των ορίων του και φεύγει εκτός. Και νομίζω ότι θα έχει σημασία. Κυρία Λίγα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας καλή συνέχεια στο τρένο σας. Ραντεβού λοιπόν στο τρένο στο Ρουφ. Χαιρετούμε και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.